ο Σάκης Κατσούλης αποστόμωσε follower που σχολίασε αρνητικά την επίσκεψή του στη Παναγιά της Τίνου. Πριν συνεχίσουμε στο βίντεο, μια εγγραφή στο κανάλι και ένα like μας βοηθά να συνεχίσουμε την έγκαιρη ενημέρωσή σας. Ο νικητής του Survivor All Star μοιράστηκε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram φωτογραφίες από την επίσκεψή του στη Παναγιά της Τίνου και έγραψε στη λεζάντα: «Μια καρδιά γεμάτη ευγνωμοσύνη είναι η αρχή του μεγαλείου. Είναι μια έκφραση ταπεινότητας, είναι το θεμέλιο για την ανάπτυξη τέτοιων αρετών όπως η προσευχή, η πίστη, το θάρρος, η ικανοποίηση, η ευτυχία, η αγάπη και η ευμερία. Τέτοιες αρετές να έχουμε. Βάλτε μπροστά την αγάπη, πιστέψτε στον εαυτό σας και στον συνάνθρωπό σας και όλα μπορούν να συμβούν». Ένας follower ωστόσο έστειλε ένα αρνητικό μήνυμα στον Σάκη Κατσούλη στο Instagram, το οποίο ο ίδιος αναδημοσίευσε και απάντησε δημόσια. «Ναι, φυσικά μη λείψει και η φωτογραφία, με το να προσεύχεται κάποιος στις διακοπές του την ώρα που καίγεται η χώρα δεν λέει απολύτως τίποτα», έγραψε ο συγκεκριμένος ακόλουθος στο Σάκη Κατσούλη με τον ίδιο να απαντά. Προφανώς υπάρχει και το 1% που, όπως προείπα, ψάχνει να βρει εξυλαστήρια θύματα να καταλογίσει ευθύνες, να βγάλει τα ψυχολογικά του, να καλύψει τις ανασφάλειές του. Δεν τον νοιάζει να βοηθήσει τον συνάνθρωπό του με κάποιο τρόπο, ούτε με τη θετική σκέψη και οπτική να βρει λύση σε όλο αυτό. Ευτυχώς, πλέον τέτοια άτομα αποτελούν μειονότητα. Έλλειψη παιδείας λέγεται, με εμφανίδα σημάδια ζήλιας. Καλή συνέχεια με υγεία θα πω εγώ, να σας έχει ο Θεός καλά, εσάς και τους γύρω σας. Γράψτε μας τα σχόλια. Συμφωνείτε με αυτά που είπε ο Σάκης Κατσούλης ή είχε δίκιο ο follower? Για οτιδήποτε νεότερο θα σας ενημερώσουμε με νέο βίντεο. Για να μην το χάσεις, κάνε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε.